Μιλάμε για τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος ξέραμε, ακουγότανε, διαβάζαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά να κλείσει με το Μέγκα. Αυτό ακούγαμε πάντως. Αυτό γνωρίζουμε. Για βραδινή ζώνη ο Μέγκα. Ίδιος δεν έχει πει κουβέντα, βέβαια. Λοιπόν, το ψάξαμε. Με το Μέγκα έγινε ένα ραντεβού, λοιπόν, τέλη Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο όμως είχε να κάνει αποκλειστικά με την χορηγία της ταινίας που ετοιμάζει τα Βαφτίσια. Μια ταινία που έπρεπε τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει. Με την παραγωγή υπήρχαν κάποια θέματα, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα. Αυτό αφορούσε το ραντεβού και δεν συζητήθηκε, μου είπαν, με διαβεβαίωσαν οι πηγές μου, τίποτε άλλο. Από αυτό το ραντεβού όμως, επειδή τον είδανε πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν έγινε κρυφά όπως γίνονται άλλα ραντεβού που δεν τους, δεν τους βλέπεις. Αυτό επειδή έγινε στη Συγκρού, στα κεντρικά και τον είδανε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ λογικό να βγάλουν όλοι το συμπέρασμα ότι ο Νίκος πηγαίνει στο Μέγκα. Και ταιριάζει και με το Μέγκα. Και είναι και πολύ φίλος ο Νίκος και με τον Σούσουλα και με την Άννα τη Βλευγιανού εκεί στο Μέγκα. Νομίζω ότι έχουν άρεστη σχέση. Οπότε φαντάζομαι. Ακριβώς. Λοιπόν, πού ετοιμάζεται να κλείσει όμως, Ελένη μου, ο Νίκος Μουτσινάς? Κάτσε, να το πάρουμε δια της ατόπου. Σκάι δεν πιστεύω, γιατί έφυγε να γυρίσει. Πάντως, να ξέρεις, δεν έφυγε με άσχημο διαζύγιο. Όχι, αφού τους είχε επειδή ανακοινώσει. Πάντα τα λένε, ξέρεις, για το Sky 7, ότι όποιος φεύγει, τσακώνεται κτλ. Όχι, αυτό δεν ήταν. Ήταν ένα συνενετικό διαζύγιο. Έχει ανακοινώσει μεσούσης της χρονιάς ο Νίκος, ότι εγώ με το που θα τελειώσουμε θα απέχω. Δεν φεύγω για άλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, Αντένα. Θα σου πω. Γιατί βιάζονται και από πάνω, κατάλαβε. Θέλω να κάνω περισσότερα ένα μονικινό, αλλά βιάζονται από πάνω. Ξέρω, αγάπη μου, αλλά έχει δελτίο ειδήσεων στην μία. Στον Αντένα θα ήταν αυτοκτονία. Όχι, δεν θα πάει στον Αντένα, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ένα βήμα πριν κλείσει με τον Α. Επιστροφή στον Α. Υπήρχαν άνθρωποι που τον αγαπούσαν και τον θέλανε. Εκεί ξεκίνησε το κανάλι. Ο που είναι το κανάλι ουσιαστικά, ναι. Που έχει κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Στον Α τι έχει κάνει. Και στον Αντένα είπα ότι θα ήταν αυτοκτονία, γιατί όσες φορές έχει πάει το έχει πληρώσει. Για μεσημεριανό, έτσι, επειδή ακουγόταν για βραδινό, για μεσημεριανό. Ο Νίκος, αυτό που γνωρίζω εγώ, είναι ότι θέλει πάλι να επιστρέψει στη βραδινή ζώνη. Α, τον Νίκο Κλοκ που είχε κάνει. Νίκο Κλοκ. Με μεγάλη αποτυχία. Φαίνεται σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, αποσύζε βέβαια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σχολιάστηκε το κουβέντιαζε ο Λιανός με την Άνση και τον Παναγή και το είπε ο Γιώργος Λιανός ότι γυρίζει το βράδυ, δεν είπε όμως το κανάλι, ότι γυρίζει το βράδυ και γύρισε ο Παναγής Ζορζάτος που είπε ένα πολύ άτομο για μένα. Βρε τον Αλυταρά απέναντι από τον δικό μας τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μήπως επειδή σκέφτεται να γυρίσει στον Α και ο Λιανός. Πάντως δεν δηλαδή, ξέρω. Πως έχουν πληροφόρηση. Και ούτε η αποκάλυψη και είναι ότι θα γυρίσει ή θα πάει πέραντι από τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, άρα θα είναι στη βραδινή ζώνη. Και ούτε ήταν και φράση. Οπότε δεν ισχύει ο Γρηγόρης. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα, έτσι εντάξει να προλάβω κι εγώ. Δηλαδή θεωρώ ότι η γεύση που του άφησε τον Νίκο Κλοκ του Νίκου Μουτσινά τότε στον Α ήταν λίγο πικρή. Έτσι. Και νομίζω πως την επιστροφή του θα ήθελε λίγο να διορθώσει εκείνη τη γεύση. Δηλαδή, με την εμπειρία που έχει τώρα να αλλάξει μερικά πράγματα που δεν λειτουργήσαν τότε στον Νίκο Κλοκ και να κάνει αυτό το βραδινό που τότε ονειρεύτηκε, αλλά με την εμπειρία του σήμερα. Τον περίμεναν πολύ στη γωνία τότε. Νομίζω ότι δέχτηκε λίγο άδικη επίθεση. Τον διέλυσαν, όχι τον περίμεναν. Υπήρχε μια υπερβολή τότε, νομίζω. Η Μακρυπούλια σε ποιο ήταν σε αυτό, ήταν. Όχι, στον Αντένα. Όποτε πηγαίνει στον Αντένα, σαν να μην του πηγαίνει τον Νίκο καθόλου. Δεν ταιριάζει. Αλλά κοίταξε, γιατί η ηλικία και το χρόνο που περνάει πάντα βοηθάει όλου μα να γνωρίζουμε καλύτερα. Γιατί αποκτούμε και εμπειρία. Πιστεύω λοιπόν πως τώρα ένα βραδινό έτσι πως είναι ο Νίκος στο πλαίσιο του που θα ήταν πολύ ωραίο βήμα για εκείνο. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί νομίζω με καλή συνταγή όμως. Ναι. Με καλή συνταγή πρέπει να πάει. Όχι απλά να πάει για να πάει.